Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θεότητας, κύριε και συνών, πατέρες των ιερών ναών μας, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτές Θεότητος, κύριε Κοτρονιά Γεώργια, κύριε Σαρακιώτη Ιωάννη, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κυρία Σανίδα και Αποστολόπουλο Κώστα, περιφερειακή σύμβουλη Στερεάς Ελλάδας, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχο Αμφίκυας Ελλάδας, κυρία Στιβαχτή Αθανασία, δήμαρχο Λαμιαίων, κύριε Παπαϊωάννου Παρουγιά, δήμαρχο Δομοκού, κύριε Λόλιο Χαράλαμπο, δήμαρχο Αταλάντης, κύριε Ζεκεντέρα Θανάσιο, δήμαρχο Μακρακόμης, κύριε Χατζή Γεώργιο, και δήμαρχο Καμένων Βούλων, κύριε Κερμανή Δηλία. Αγαπητοί εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, αγαπητέ πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου Θεότητας, αγαπητοί πρώην βουλευτές του Νομού Θεότητας και αγαπητοί πρώην δήμαρχοι του τόπου μας, εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, εκπρόσωποι συλλόγων και παραγωγικών τάξεων, συνδημότησες και συνδημότες, σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με τη σημερινή σας παρουσία. Η σημερινή ορκομοσία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περίοδου για τη Δημοτική μας Αρχή. Στο πλαίσιο της εντολής που μας έδωσαν οι συνδημότες μας στις εκλογές του Οκτωβρίου. Μια καθαρή και ηχηρή εντολή που πηγάζει τόσο από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, όσο και από την ανάγκη της τοπικής μας κοινωνίας να κάνει μια νέα αρχή. Νέα αρχή με ενότητα, σύνθεση, με σοβαρότητα, με συνεργασία, με αποτελεσματικότητα, με ετοιμότητα και τέλος με διαφάνεια. Ο σημερινός όρκος μας ενώπιον Θεού και ανθρώπων είναι η πρώτη 100% ομόφωνη πράξη του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων και των Τοπικών Συμβούλων που ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης αποδεχόμαστε την τιμή και το χρέος να υπηρετούμε το κοινό καλό όλων των συμπολιτών μας. Εκείνων που μας επέλεξαν να τους εκπροσωπήσουμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ακόμη και εκείνων που για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία του περασμένου Οκτωβρίου. Σήμερα έχουμε την πρώτη έμπρακτη, συμβολική αλλά και πολύ ουσιαστική εκδήλωση ενότητας και ομοθυμίας της πενταετίας που ξεκινά. Ζητώ αυτή την ενότητα να τη διαφυλάξουμε και να τη μετατρέψουμε σε κινητήριο μοχλό ανάπτυξης. Σήμερα, από τούτο εδώ το βήμα, θέλω να επαναλάβω κάτι που το έχω πει και υπερτονίσει κατά την προεκλογική περίοδο και αποτελεί για όλους εμάς θέμα αρχής. Από σήμερα, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο εμείς και οι άλλοι. Από σήμερα, δεν υπάρχουν. Από σήμερα δεν υπάρχουν ούτε εχθροί, ούτε κάποιοι που θέλουν το κακό του τόπου μας. Δεν υπάρχουν χρώματα. Δεν υπάρχουν αντιλήψεις του χθες. Σήμερα, εδώ στο πλάι μου, έχω ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προτεραιότητες και νοοτροπίες. Αλλά όλοι με ένα κοινό παρονομαστή. Τη διάθεση για προσφορά στον τόπο. Από τη θέση που μας έδωσε να υπηρετήσουμε η λαϊκή εντολή των Δημοτών τον περασμένο Οκτώβριο. Όποιες και αν είναι οι διαφορές μας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και αυτός είναι να κάνουμε το Δήμο Στυλίδας καλύτερο. Από σήμερα γίνεται πράξη το «μαζί μπορούμε». Από σήμερα δυναμώνουμε το «μαζί» και προχωράμε στο μέλλον με δυναμισμό και αισιοδοξία. Σήμερα, ως Δήμαρχος πλέον, τίνω χείρα συνεργασίας προς όλους τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους, προς όλους τους Προέδρους, προς κάθε κατεύθυνση, για σύμπνοια και ομοψυχία. Μαζί με τους άξιους συνεργάτες μου, του συνδυασμού μας και βέβαια, με όσο το δυνατόν την καλύτερη συνεργασία και με όλους τους άλλους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά. Είμαστε αποφασισμένοι και πρέπει να πετύχουμε για το καλό όλων των Δημοτών μας. Δεν μας περισσεύει κανείς. Τούτος ο τόπος μας χρειάζεται όλους. Σε τούτο εδώ τον τόπο μεγαλώσαμε.
Σε τούτο εδώ τον τόπο ζήσαμε και ζούμε. Ήρθε λοιπόν η στιγμή της προσφοράς αξιών και οράματος. Στην κοινή αυτή πορεία, κύριο ρόλο έχουν και όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι, που πολλές φορές υπό αντίξωες συνθήκες υπερβάλλουν εαυτούς για το καλύτερο δυνατό του τόπου μας. Ήρθε η στιγμή να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τούτης εδώ της γης και να συνθέσουμε με ζωντανά, έντονα χρώματα την ανατολή του Δήμου μας. Σήμερα απευθύνω πρόσκληση και προς όλους τους δημότες μας, προς όλους εσάς, να σταθούν στο πλάι μας και να χτίσουμε μαζί το μέλλον των παιδιών μας. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, η ενότητα αποτελεί τη βάση για την ευημερία και την ανάπτυξη του Δήμου μας. Μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση και να επιτύχουμε μεγαλύτερα πράγματα. Αυτές είναι οι δικές μου θέσεις αρχής που θα υπηρετήσω με συνέπεια και υπομονή τα επόμενα 5 χρόνια. Έχουμε πλήρη συνείδηση των ευθυνών που αναλαμβάνουμε και γνωρίζουμε τα προβλήματα που ταλαγίζουν τους δημότες μας. Ξεκινάμε μια νέα αρχή με προοπτικές και φιλοδοξίες για τη βελτίωση και ανάπτυξη όλων των κοινοτήτων μας σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου μας. Μια νέα αρχή όπου ο πρωταγωνιστής θα είναι ο Δημότης. Μια νέα αρχή συνεργασία με όλους για την ευημερία των κατοίκων μας. Έχουμε τη γνώση, έχουμε και τη θέληση. Έχουμε όμως πάνω απ' όλα την αγάπη για τον τόπο μας, αλλά και την τόλμη να τον αλλάξουμε προς όφελος των δημοτών μας. Με πρόγραμμα και μεθοδικότητα. Με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα Δήμο που θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για όλους τους κατοίκους του. Με τη σκέψη στα παιδιά μας να βάλουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο. Με αναβάθμιση των υποδομών και με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής μας. Με διάλογο ξεκινούμε προς μια νέα αρχή όπου θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και θα προάγει την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Με στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, υπό το πρίσμα μιας σύγχρονης και στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, με τακτική επικοινωνία αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες. Με στήριξη του πρωτογενού τομέα και του επιχειρούν. Με στοχευμένη και συστηματική ανάπτυξη τουριστικών υποδομών. Με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών. Με αναβάθμιση και δημιουργία των αθλητικών υποδομών και νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων. Αγκαλιά με την πολιτιστική μας ταυτότητα και τους συλλόγους που την εκπροσωπούν. Αγκαλιά με τους δικούς μας ανθρώπους των τεχνών και της δημιουργικής σκέψης. Και τέλος, με στοχευμένη, οργανωμένη και συστηματική διεκδίκηση όλων αυτών που αξίζουμε από την ελληνική πολιτεία. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλη η τιμή που αισθάνομαι ως άνθρωπος που θα βρίσκομαι στο τιμόνι του Δήμου τα επόμενα 5 χρόνια. Να είστε βέβαιοι ότι θα τιμήσω αυτή την εντολή σας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και δεν θα λειτουργώ με βάση το εμείς. Αλλά δεν θα λειτουργώ με βάση το εγώ, αλλά με βάση το εμείς. Δεσμεύουμε μαζί με τους συνεργάτες μου από τις 2 του Γενάρη να προσπαθήσουμε όλες τις δυνάμεις να πάμε το Δήμο στην Ήδα ψηλά. Σίγουρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Αυτό για το οποίο όμως νιώθω σίγουρος είναι ότι δεν θα σας απογοητεύσω. Και σε αυτό δεσμεύομαι ενώπιον όλων σας. Και η μεγαλύτερη ανταπόδοση για μένα θα είναι σε 5 χρόνια από τώρα να χαρώ να το διαβάσω αυτό και στα βλέμματά σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στο να βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιον σας ως νέος δήμαρχος του Δήμου Στυλίδας. Θα ευχαριστήσω τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των κοινοτήτων. Θα ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού μας που δεν εξελέγησαν, αλλά η συμβολή τους στη νίκη στις εκλογές ήταν καταλυτική και ουσιαστική. Θα ευχαριστήσω τους στενούς μου συνεργάτες για την προσήλωσή τους στον κοινό στόχο και την υπομονή που έδειξαν όλο αυτόν τον καιρό. Κυρίως όμως,
Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με τη στήριξη και την υπομονή της βοήθησε ώστε να ανταπεξέλθω στην επίμονη και σκληρή προεκλογική περίοδο. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με το βλέμμα όχι μόνο στις οικογένειές μας και σε αυτούς που αγαπάμε, αλλά και σε αυτούς που είναι μόνοι ή περνάνε δύσκολα και έχουν πραγματικά την ανάγκη μας. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.